Ένα μήνυμα προς όλο το καθεστώς και προς όλους τους μηχανισμούς του καθεστώτος. Υπηρέτες, δούλους, εκτελεστές, πράκτορες, πολιτικούς, δογματιστές, σε οποιαδήποτε θέση και να είναι. Τις δογματικές, καθεστωτικές, κατασκευασμένες, αποστατικές θέσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τη δημιουργία και με κανένα λειτουργικό του ανθρώπινου βίου έως τώρα. Αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι όλοι είναι πιόνια, δούλοι και σκλάβοι πρώτοι για να σκλαβώσουν είτε τους πραγματικούς ανθρώπους είτε τα δημιουργήματα τα οποία δημιουργούν παρανόμως μέσα στη δημιουργία. Οι πρώτοι λοιπόν σκλάβοι είναι αυτοί, να ξέρουν ότι είναι πιόνια και όλα αυτά τα πιόνια είναι σε μια μεγάλη παρτίδα σκακιού. Σε αυτή την παρτίδα του σκακιού το πιόνι είναι πάντα πιόνι. Που εμείς το ορίσαμε. Ο παίχτης δηλαδή το όρισε. Βασιλιά, βασίλισσα. Ένα ξύλινο πιόνι δεν είναι ποτέ βασιλιάς και βασίλισσα. Είναι μόνο ό,τι του προσδιορίσαμε εμείς. Ο παίχτης δηλαδή. Έτσι λοιπόν το πιόνι που σήμερα κάνει το βασιλιά. Που σήμερα κάνει το στρατιωτάκι. Στο σκάκι μιλάω. Που κάνει το αλογάκι. Που κάνει τον πύργο. Κάνει τον αξιωματικό και μπορεί και έχει δικαίωμα να κάνει κινήσεις, είναι γιατί τους έχουν δώσει ο παίχτης. Ο παίχτης είναι αόρατος για το πιόνι. Το πιόνι όμως, όλα τα πιόνια, ό,τι και αξίωμα να έχουν τα πιόνια, ό,τι και αξίωμα να τους έχει δώσει ο παίχτης και να τα χρησιμοποιεί, στο τέλος ο κάθε παίχτης τα βάζει στο κουτί και στο ίδιο κουτί μπαίνει ο στρατιώτης με τον αξιωματικό, με τον πύργο, με τον βασιλιά, με τη βασίλισσα. Που σημαίνει ότι δεν έχει καμία αξία. Ό,τι αξία έχει ένα ξύλινο στρατιωτάκι, έχει και ένα ξύλινο βασιλιάς. Το αξίωμα είναι για το παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι του σκακιού, όλα τα πιόνια πάνε στο κουτί. Για όλους τους καθεστωτικούς μηχανισμούς δεν έχετε καμία αξία παραπάνω ό,τι έχει ο στρατιώτης ή ο βασιλιάς ή ο κάθε πρίγκιπας που έχετε κατασκευάσει. Όλα πάνε στο ίδιο κουτί. Το πώς παίζετε το σκάκι και το ποιος θα κερδίσει την παρτίδα είναι πολύ συγκεκριμένα. Παρτίδες χάζονται και κερδίζονται. Όμως τα πιόνια είναι πάντα πιόνια. Και το θέμα είναι αν θες να σε πιόνι ή να σε παίχτης. Ο παίχτης είναι μια άλλη διαδικασία. Για τον παίχτη το πιόνι είναι πάντα πιόνι. Αυτοί που σήμερα είναι πιόνια και κάνουν τα πιόνια να ξέρουν ότι είναι μόνο σε ένα κουτί ανακύκλωσης. Και αντικαθαστούνται κάθε φορά. Όταν χάνεις ένα, ξαναγοράζεις άλλο. Και πάντα θα, υπάρχει αντικατάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να φύγουν από το θέμα να κάνουν το πιόνι. Σήμερα σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν πιόνια μαριονέτες που στο ίδιο κουτί βράζουν με καμία μεγαλύτερη αξία παρά μόνο για το κάθε παιχνίδι που είναι στημένοι. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, αλλάζουν τα πρόσωπα. Θες να σε πιόνι χωρίς αξία, χωρίς τίποτα και στο ίδιο κουτί. Αυτό ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και είναι η μοναδική φορά που πρέπει να πάρουν. Ακόμα και αυτοί που κάνουν το πιόνι και που δέχονται να είναι πιόνια σε στοές, σε λέσχες, σε τάγματα, σε δόγματα, να σταματήσουν να είναι πιόνια και να δυναστεύουν τα πάντα. Η παρτίδα είναι χαμένη του σκακιού από την αρχή. Μέχρι τώρα παίζατε μόνοι σας. Βάζατε τον έναν παίχτη και τον άλλον και ήταν πάντα δικό σας ο παίχτης. Άρα ο παίχτης δεν είχε καμία διαφορά από τα πιόνια. Οπότε χάσει κερδίσει η παρτίδα. Στο ίδιο κουτί πήγαιναν όλα. Και τα μεν και τα δε. Τώρα στη σκακέρα έκατσε ένας παίχτης. Και αυτός έκατσε να κερδίσει. Γιατί είναι μπροστά σας 50.000 κινήσεις και βάλε. Άρα τα πιόνια όλα θα πάνε στο ίδιο κουτί. Πριν γίνει αυτό έχετε την ευκαιρία να φύγετε από πιόνια. Και να γίνετε παίχτες. Με πραγματική νόηση. Το πιόνι δεν έχει νόηση. Είναι απλά ξύλινο. Ο παίχτης έχει νόηση. Θες να σε παίχτης ή πιόνι. Γίνε παίχτης του εαυτού σου στην ίδια τη σκακέρα τη ζωή σου. Στην ίδια τη ροή. Με κινήσεις καθορισμένες που είναι της δημιουργίας. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κάνεις το πιόνι. Που είναι χιλιάδες τα πιόνια. Και στο τέλος της παρτίδας είσαι μόνο σε ένα κουτί. Χωρίς καμία αξία. Αξία σου δίνουν μόνο όταν θέλουν αυτοί. Για να παίξουν τη σκακέρα την παρτίδα και μετά να σε βάλουν στο κουτί. Καλό λοιπόν όλους τους μηχανισμούς να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τι κάνουν, αλλά να δουν και με τα μάτια τους τι ακριβώς γίνεται,
Πολλοί αντιλαμβάνονται ότι λέω τι γίνεται και τι συμβαίνει. Πολλοί ξέρουν και τι θα συμβεί στο περίπου. Στο ακριβώς δεν ξέρει κανένας. Τους λέω ότι το τέλος είναι ξεκαθαρισμένο. Ο χρόνος όλων των αποστατών και όλων των αποστατικών μηχανισμών τελείωσε, ορίμασε. Ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα καλύτερο και τίποτα χειρότερο. Το χειρότερο συμβαίνει, το καλύτερο δεν το έκαναν. Άρα είναι τελειωμένη η παρτίδα. Απλά τώρα είναι ο θάνατος της αλεπούς, έτσι λέγεται. Ουσιαστικά έχετε χάσει και παίζετε την παρτίδα μέχρι να χάσετε, μέχρι να το καταλάβετε. Από την τεράστια έπαρσή σας έχετε χάσει τα πάντα και ακόμα κάθεστε να παίξετε. Τόσο άψυχα. Προλαβαίνετε να γίνετε παίχτες. Δηλώστε παίχτες και φύγετε από πιόνια. Παίχτες να αναλάβεις. Πραγματικά να παίξεις την παρτίδα τη δικιά σου. Στη δικιά σου τη ζωή, στο δικό σου το βίο, στη δικιά σου τη δημιουργία. Επιλογές σας είναι. Μπορείτε να τις κάνετε. Παρατήστε τα όλα. Ξεχάστε ό,τι ψεύτικο. Βγείτε από το τεράστιο Μάτριξ και συστρατευτείτε με όλη τη δημιουργία και με όλους τους πραγματικούς δημιουργικούς κανόνες. Άλλωστε, από αυτούς ζείτε. Δεν ζείτε παράνομα. Ζείτε αληθινά. Είστε ήδη εδώ. Πράγτε. Σταματήστε να σκοτώνετε όλη τη δημιουργία και τον εαυτό σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλάβετε. Η επιλογή σας και η ελεύθερη βούληση είναι δικέ σας. Προκαλώ και προσκαλώ. Προκαλώ να δουν όλοι αυτό που συμβαίνει. Τα βαθύτερα κλιμάκια και τα ανώτερα στρώματα καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν θα σας το πούνε. Θα αφήσουν μέχρι το τέλος. Γιατί αν σας το πούνε, την ίδια ώρα θα πέσουν και οι ίδιοι. Άρα, οικονομία στον χρόνο κάνουν αυτοί, αλλά πάνω στη δικιά σας πλάτη. Σταματήστε τους να παίζουν πάνω στη δικιά σας πλάτη. Πάρτε το παιχνίδι στα χέρια σας. Σταματήστε να είστε πιόνια. Γίνετε παίχτες του ίδιου του εαυτού σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, φως, δύναμη. Να τη βρείτε και θα τη βρείτε.